Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Δείξε μας τον πίνακα με τις τιμές, να δούμε τι γίνεται, γιατί μέρα σε μέρα πια αλλάζουν. Θα σας ζεστάνω λοιπόν με τις τιμές φωτιά που έχουν, είμαι σίγουρη. Που έχει βενζίνη σήμερα, δυστυχώς. Ένας μέσος όρος είναι στο 2,10, όπως μου είπε ο κύριος Ασμάτογλου. Εδώ στο δικό του το πρατήριο η τιμή της βενζίνης είναι στα 2,85, η Σούπερ 2,19. Και 5, το πετρέλαιο κίνησης 1,99 και 7 και η θέρμανση, το πετρέλαιο θέρμανσης 1,66 λεπτά του ευρώ. Οι τιμές αυτές είναι απίστευτες πραγματικά. Τι να πούμε τώρα, όλοι το έχουμε αντιμετωπίσει αυτές τις μέρες. Έχουμε βάλει με 2 ευρώ, περίπου ένας μέσος όρος 2 ευρώ, 2,10 και έχουμε δώσει όλη την βενζίνη. Και μου έλεγε ο κ. Ασμάτογλου ότι οι περισσότεροι, αυτό είναι που κάνει πραγματικά εντύπωση, βάζουν 5 ευρώ βενζίνη, 10 ευρώ, 15, 20, maximum. Δεν υπάρχει άνθρωπος να βάζει λέει, πάνω από 20 ευρώ. Πολύ δύσκολο. Πριν από λίγο εγώ συνάντησα έναν κύριο εδώ που το γέμισε και πραγματικά ήθελα να τον κάνω ρεπορτάζ, να δω πόσο γέμισε το αυτοκίνητό του. Καλημέρα σας κύριε Σπατογλου, τι κάνετε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μόνο να σας γεμίζει πια το ρεζερβουάρ του, έτσι. Καλημέρα σας. Να πούμε και κάτι ευχάριστο. Για πείτε. Αρχίζει η μείωση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και βλέπουμε ότι θα έχουμε μειώσεις την επόμενη εβδομάδα. Να ευχηθούμε ότι δεν θα είναι ένα χρηματιστηριακό παιχνίδι αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η μείωση και ίσως είναι από την αύξηση που έχουν εξαγγείλει οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες του ΟΠΕΚ, έτσι ώστε να καλύψουν το κενό αυτό μετά από το εμπάρκο που έχει εξαγγελθεί από την Αμερικανική κυβέρνηση. Μακάρι, κύριε Ασμάτογλου, μακάρι. Άρα, οι μειώσεις αυτές θα μπορέσουν να καλύψουν όμως αυτή την τρελή άνοδο, αυτό το ποσοστό των τελευταίων ημερών. Κυρία Μαυραγάνη, τις μειώσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι πολύ μικρές. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε ότι δεν θα είναι και μεγάλες. Πιθανότατα τις επόμενες μέρες, από Τρίτη μάλλον, να δούμε μεγαλύτερη μείωση του δηλισμένου προϊόντος. Αυτό θα είναι ευχάριστο, γιατί με όλα αυτά τα οποία ακούμε, με βοηθήματα, με πλάφων, αυτά μας δημιουργούν πρόβλημα και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, όταν αυτά δεν γίνονται σε οριζόντια απόφαση ή οποιαδήποτε επιβολή πλαφών ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούν να αποδώσουν και περισσότερο για μας που ξεκινάμε και είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης στην ουσία, γιατί πριν από εμάς είναι οι εταιρείες εμπορίας, είναι τα δηληστήρια, έτσι, δεν είμαστε εμείς. Εμείς είναι κάτι το οποίο φαίνεται το κέρδος μας. Τα παραγόμενα προϊόντα, όλα αυτά τα οποία έχουν επιβαρυνθεί, που έχουν φτάσει. Βέβαια, τέλος πάντων, δίκιο. Ας πούμε όμως ότι και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση στο επόμενο διάστημα, έτσι και η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, να μην δυσκολεύεται με διάφορα επιδόματα που σκέφτεται ή οτιδήποτε, αλλά και το Υπουργείο Ανάπτυξης να μην χρειαστεί να επιβάλλει πλαφόν, γιατί αυτό το πλαφόν δεν έχει νόημα. Δεν εξυπηρετεί τίποτα, θα δημιουργήσει πρόβλημα. Πλαφόν σε τι? Κύριε Πλάτζο, το πλαφόν αυτή τη στιγμή που θα βγάλει την υπουργική απόφαση το Υπουργείο Ανάπτυξης ο κύριος Γεωργιάδης είναι μόνο για τα πρατήρια. Και να σας πω και κάτι. Για το κέρδος. Δεν αλλάζει κάτι στο κέρδος το οποίο είχε. Και υπερκερδίζει το πρατήριο. Κάθε φορά που αγοράζει το πρατήριο και όταν είναι αυξητική η τάση, περισσότερο βάζει από την τσέπη του πρατηρίουχος για να απορροφήσει αυτή την αύξηση, για να μπορέσει να το πουλήσει το προϊόν, για να γίνει ελκυστικό και να δουλέψει. Που έχουμε μπει σε μία ύφεση της τάξης του 20-30%. Μισό λεπτό, συνεχίζετε από εκεί που σας διακόπτω, για να βάλουμε στη συντροφιά μας και τον κύριο Γαλιατσάτο, είναι συνάδελφός σας από την Κεφαλονιά, και τον κύριο Λιαρκόβα, τον πρόεδρο του ΚΕΠΕ, τον καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για να δούμε εν συνόλο τώρα την οικονομική κατάσταση. Καλημέρα σας, κύριε Λιαρκόβα, τι κάνετε? Καλημέρα. Καλά, εσείς? Κύριε Γαλιατσάτο, καλημέρα. Καλή σας μέρα, εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Γαλιατσάτο, στο Λιξούρι είστε? Όχι, Αργοστόλη. Αργοστόλη, είστε από την απέναντι πλευρά. Δώστε μας λίγο μια εικόνα σε καύσιμα, για να ξαναπάμε και στον κύριο Ασμάτογλου. Πόσο πουλάει το Αργοστόλη? Το Αργοστόλη, οι τιμές αυτές τη στιγμή είναι αυξημένες, δηλαδή με την έννοια των 14 μηνών της συνεχής αύξησης που έχει γίνει στα καύσιμα. Ναι. Και πάμε από 2,10 έως 2,40 την αμόλυβδη. Ναι. Από 2,040 έως 2,070 το πετρέλαιο κίνησης.
και 1,170 έως 1,190 το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι λέτε τώρα? Το παρατηρητήριο τιμών προχτές έλεγε 2,048, δηλαδή χτες μάλλον. Άρα σήμερα ξημέρωσε με το 2,10, πόσο είπατε, 2,17. Το παρατηρητήριο τιμών είναι ο μέσος όρος. Μέσος όρος, ναι, γι' αυτό λέω από πόσο πέρα πόσο. Άρα λοιπόν το 2, πάνω, με το 2,048 φαίνεται ότι αν ισχύει ότι είσαστε καλά εκεί σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα που είναι ακόμα πιο ακριβή. Συμφωνώ μαζί σας και δεδομένου ότι έχουμε αυξημένα τα κόστη της μεταφοράς στην Κεφαλονιά. Παραδόξως λοιπόν. Τότε πώς είστε πιο φθηνοί? Διότι η τροφοδοσία γίνεται από τον Αστακό με επιπλέον χιλιομετρική απόσταση, δηλαδή αν ήταν από την Κυλλήνη, και επιπλέον το κόστος της γέφυρας του Ρίου Αντιρίου και φυσικά και τη διανυκτέρευση των οδηγών και όλα τα επακόλουθα. Πάντως κύριε Γαλιατσάτο, έχουμε εδώ ένα οξύμορο. Πριν από την ξέφρενη κούρσα στις τιμές που έχουμε αυτό το διάστημα, η Κεφαλονιά ήταν ένα από τα νησιά, μία από τις περιοχές της Ελλάδος, με αρκετά αυξημένες τιμές στη βενζίνη. Έρχεται τώρα και ισορροπεί και φτάνει να είναι σε πολλές περιπτώσεις πιο κάτω από άλλες περιοχές που θα δούμε στο χάρτη που έχει ετοιμάσει ο Κωστής, που έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές. Σωστά, ξέρετε κάτι. Όταν δεν υπάρχει κατανάλωση, προσπαθούμε και εμείς οι παρατηρούχοι να μειώσουμε το κέρδος μας, ώστε δηλαδή να κατεβάσουμε τις τιμές για να βοηθήσουμε και τις κατασκευές. Μήπως δεν έχετε τόση κατανάλωση, ώστε ακόμα έχετε το παλιό προϊόν, το παλιό εμπόρευμα? Δεν έχετε πάρει ακόμα και δεν παραλαβαίνετε τις καινούργιες τιμές? Ναι, είναι και αυτό, γιατί η τροφοδοσία στην Κεφαλονιά γίνεται 2 φορές εβδομαδιαίως. Οπότε, αν έχει πάρει κάποιος συνάδελφος την προηγούμενη εβδομάδα, φυσικά εκεί υπάρχουν παλαιές τιμές. Μας δίνετε πάσα, κύριε Γαλιατσάτο, να πάμε λίγο στον κύριο Ασμάτογλου για να πάμε μετά και στον κύριο Λιαργκόβα. Κύριε Ασμάτογλου, είχα αυτή την απορία όλες αυτές τις μέρες που περνούσαμε και εμείς τώρα, γιατί καταναλωτές είμαστε. Από βενζινάδικα και βλέπαμε άλλη τιμή το πρωί, άλλη το βράδυ, άλλη την άλλη μέρα. Δεν είναι το ίδιο πετρέλαιο στις δεξαμενές ή σε όσους σας τροφοδοτούν εσάς όλο αυτό το διάστημα? Γιατί σαφώς έχουμε τον πόλεμο, αλλά το πετρέλαιο δεν είναι το ίδιο. Δεν έχουν γίνει καινούργιες παραλαβές. Κοιτάξτε, θέλω να μιλήσω στον Κωστή τώρα προηγουμένως αυτό που είπε ότι είχατε απόθεμα. Ναι. Τι απόθεμα έχουν, αγαπητέ μου Κωστή, τα πρατήρια τα οποία έχουν 3.000 λίτρα, να πουλήσουν δηλαδή τα 3.000 λίτρα με την προηγούμενη τιμή, να αγοράσει το επόμενο, να είναι περισσότερο ακριβό και από το κέρδος του, να έρθει να βάλει λεφτά από την τσέπη του για να συμπληρώσει τη δεξαμενή? Τι λογική είναι αυτή? Πολύ και μετά ξέρεις που με οδηγείς με το πλαφόν. Σήμερα που εγώ έχω αγοράσει ακριβά και αύριο που θα έχει πέσει 10 λεπτά το πετρέλαιο, να μην το μεταβάλω άμεσα, ενώ μέχρι σήμερα αυτό μεταβάλλεται είτε πάνω είτε κάτω άμεσα. Έχετε δίκιο, καταλαβαίνω ότι εκτός από το κόστος αγοράς του εμπορεύματος που ακριβένει συνέχεια, άρα χρειάζεστε και λεφτά για την επόμενη παραγγελία. Σας δεν φτάνουν το τι πουλήσατε. Πρέπει να καπελώσετε, να καλύψετε το καπέλο. Μισό ευρώ το πετρέλαιο. Αλλά η βενζίνη μπορεί να έχει μισό ευρώ. Έξοδα. Όλα τα λειτουργικά σας έξοδα. Αυτό δεν το συζητάμε που έχει πάει 3 φορές το ρεύμα επάνω. Άρα λοιπόν λέτε ότι το να μην συντελείτε το κέρδος σας σας πνίγει. Σας δημιουργεί ασφυξία. Όσο αφορά την Κεφαλονιά, η Κεφαλονιά έπαιρνε από την Κυλλήνη. Mm-hmm. Υπήρχαν μεταφορικά μέχρι την Κυλλήνη. Υπήρχε καράβι από την Κυλλήνη. Τώρα που πάει λοιπόν από τον Αστακό, πληρώνει, όπως είπε ο κύριος Γαλιατσάτος, όλα τα μεταφορικά τα οποία έχουν αυξηθεί τα χιλιόμετρα, η επιβάρηση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου, το καράβι από τον Αστακό και όλα αυτά έχουν επιβαρύνει τις τιμές. Άρα λοιπόν στην τελική τιμή. Μην ψάχνουμε την νησιωτική Ελλάδα. Η νησιωτική Ελλάδα γι' αυτό διαμαρτύρεται και λέει κάντε μου και εμένα 17% όσο είναι το Βόρειο Αιγαίο. Αυτό λέει και οι Κυκλάδες. Μάλιστα. Για πάμε λίγο και στον κύριο Λιαργκόβα. Συγγνώμη, και επίσης δεν έχουμε μεταφορικό ισοδύναμο στην Κεφαλονιά. Ναι, σωστό, δεν έχετε. Πάμε λίγο και στον κύριο Λιαργκόβα, διότι αυτό θα επέφερε μια ελάφρυνση στον καταναλωτή. Είναι εικόνα λίγο, έτσι, πώς να το πούμε, λίγο δύσκολη. Βλέπετε εδώ τι κάνει ο εργαζόμενος του πρατηρίου. Βάζει πετρέλαιο θέρμανσης σε μπιτόνια, ακριβώς. Είναι πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κύριος δεν θέλει να μας μιλήσει στον αέρα, αλλά μου είπε γύρω στα 70 λίτρα. Ναι, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει και λόγος. Γύρω στα 70 λίτρα, 80, 90, όσο χωρέσουν τα μπιτόνια θα πάρει, για να μπορέσει, να βγάλει αυτές τις μέρες το χιονιά, να μπορέσει να τα απεξέλθει στο κρύο των ημερών αυτών. Άρα, από εκεί που ο κύριος θα γέμιζε τη δεξαμενή, πήγε τώρα με τα μπιτονάκια 4-5, πόσα είναι εκεί, πόσα λίτρα θα πάρει, Αλεξάνδρα? 90 λίτρα, είπε.
Γύρω στα 70 λίτρα, πόσα περίπου θα πάρει. Είναι 25 για αυτά, 100 λίτρα θα πάρει περίπου. 100 λίτρα, 100 πόσο λίτρα. Κοστίζει. Από θα το φτάσουν για πόσο. Για πόσες... Αυτό που είπατε. Από εκεί... Πόσο θα κοστίσει αυτό περίπου. 166 ευρώ, αυτό που είπατε, ότι από εκεί που θα γέμιζε δεξαμενή αυτό συμβαίνει, διότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχετε. Ότι είναι πολλοί ο κόσμος που έρχεται με μπιτόνια. Όλη τη μέρα. Αλεξάνδρα, μόση ώρα είναι εκεί, έχεις δει και άλλους κυρίους, άλλους πελάτες που έρχονται με τα μπιτόνια και παίρνουν. Άλλος ένας, ναι, πριν βγούμε στην σύνδεση, άλλος ένας πήρε δύο μπιτόνια, αν δεν κάνω λάθος. Όταν θα αρχίσει το χιόνι, εδώ πέρα θα γεμίσει όλο αυτός ο χώρος με μπιτόνια. Άρα, κύριε Ασμάτογλου, τώρα που έχει χαλάσει και ο καιρός και έχει ανάγκη ο άλλος να ανάψει λίγο το καλοριφέρ, να σπάσει το κρύο στο σπίτι, έρχεται με τα μπιτόνια. Δεν υπάρχει δυσκολία οικονομική. Τι έχουμε πει μέσα από τις εκπομπές σας, δεν έχουμε πει ότι υπάρχει μειωμένη αγοραστική δύναμη. Οι παραγγελίες στα σπίτια γίνονται 200 λίτρα. 200 λίτρα και 300 λίτρα. Γι' αυτό τη γυρίσαμε τώρα την κάμερα, να το δείτε. Να δείτε αυτό τι γίνεται κατά κόρον. Δηλαδή, έχουμε θυμηθεί τα παλιά μας χρόνια, τα παιδικά μου, που θυμόμουν όταν ήμουν παιδάκι από τον πατέρα μου το μαγαζί με τα μπετόνια τότε, τα ντενεκεδένια. Δηλαδή, πόσα χρόνια. Παρόμοια πετρελαίου. Σας αφήνουμε να συνεχίσετε. Έχετε τη δουλειά σας, κύριε Ασμάτογλου, μην σας κρατήσουμε άλλο. Την άλλη εβδομάδα θα τα πούμε εδώ στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την Αλεξάνδρα. Να είστε καλά.